προβλήματα που έχει δημιουργήσει και στην περιοχή εδώ, αλλά και πανελλαδικά και παγκόσμια. Ζει τραγικές στιγμές ολόκληρος ο πλανήτης και η χώρα μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξ αρχής είχε πει ότι απέναντί μας είναι αυτός ο αόρατος εχθρός που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να πάρθουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα από τις κυβερνήσεις και από τη δικιά μας κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ζωή των πολιτών. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε το ΚΚΕ και η κυβέρνηση προσπάθησε να προσαρμόσει τα όποια μέτρα με βάση τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και αποδείχθηκε και την περίοδο του τουρισμού όπου τα πρωτόκολλα έγιναν φύλο και φτερό, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονταν τα κρούσματα στη χώρα μας, σε εργασιακούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε γεωγραφικές περιοχές, χωρίς να λαμβάνονται όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για πολλωστή φορά, θεωρούμε, έστω και την τελευταία στιγμή και πρώτον πυλών του τρίτου κύματος της πανδημίας, για να μην θρηνήσουμε ακόμα πολύ περισσότερα θύματα στη χώρα μας, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, με προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, άλλων ειδικοτήτων, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με 24ωρη λειτουργία, να ενισχυθούν τα περιφερειακά ιατρία, έτσι ώστε και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια να μπορούν να λειτουργούν αρμονικά προς όφελος της ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων. Το δεύτερο, άνοιξαν τα σχολεία, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίκειται να ανοίξει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπό αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, προφανώς δεν διασφαλίζεται ούτε η ζωή, ούτε η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Και ειδικά σε σχολεία ατόμων με αναπηρία. Αυτό που χρειάζεται είναι άμεσα να εξευρεθούν επιπλέον χώροι έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα 15 παιδιά. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Να παρθούν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Τρίτον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μαζικούς εργασιακούς χώρους. Είτε υγειονομικούς χώρους, είτε χώρους εκπαίδευσης ή άλλους εργασιακούς χώρους σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες κτλ. Έτσι ώστε να μπορούν να εχνηλατούνται τα κρούσματα και να αντιμετωπίζονται ακαριαία τη στιγμή που πρέπει. Και τέταρτον, θα πρέπει να προσληφθεί επιπλέον νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να θωρακίσει και να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μονάδες εμβολιασμού στη χώρα που αυτή τη στιγμή είναι 1.100 και το να στελεχωθούν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποψηλωθούν τα νοσοκομεία με γιατρούς και νοσηλευτές για να καλύψουν τις ανάγκες των εμβολιαστικών κέντρων. Σε κάθε περίπτωση, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία όλα εκείνα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή των πολιτών. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταθέσαμε αναφορά στην Βουλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καλύπτει ζητήματα τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως και φυσικά καλύπτει αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα του Παλαικάστρου με αφορμή το πρόβλημα που πρόκειψε στην ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο μένος, να διεκδικούμε και να απαιτούμε όλα όσα χρειάζεται σήμερα η κοινωνία, η ζωή, η ασφάλεια των πολιτών.